Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε να καλησπέρισουμε ξανά στο σημείο αυτό τον κύριο Μαρακάκη, τον δικηγόρο του Σωκράτη Γιόλια. Καλησπέρα. Αλλά και τον κύριο Σίμω Κεδίκογλου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Κεδίκογλου. Τον ανεξάρτητο βουλευτή, πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Δημαρά. Καλησπέρα σας, κύριε Δημαρά. Καλησπέρα. Και τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, βουλευτή του ΛΑΟΣ. Καλησπέρα, κύριε Βελόπουλο. Είστε Καλησπέρα. Και οι τρεις, πέραν του ότι είστε βουλευτές και συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Και αυτό απόψε έχει τη δική του σημασία. Σε ποια κοινωνία πάμε, κύριε Βελόπουλε? Εγώ θα πω το εξής. Επειδή γνωρίζω το Σωκράτη Γιόλια προσωπικά, μιλούσα μαζί τακτικά. Ήταν από αυτούς που δεν διήλυσε τις ειδήσεις, κύριε Σταυρελάκη. Ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Και έχω να πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω γιατί ο κ. Μαρακάκης προσπαθεί και πολύ καλά κάνει, δικηγόρος είναι. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Ποτέ δεν μου είπε δεν βγάζω ένα θέμα. Και η διασύνδεση του δυστυχώς η ατυχής με το τροκτικό, γιατί πολύ το συνέδεσαι με το τροκτικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εγώ έτσι πίστευα, αλλά πάντοτε ο Σωκράτης μου λέγε δεν έχω καμιά σχέση με το τροκτικό, συζητάω, συνεργάζομαι με τα παιδιά. Αυτά που έγραφε το τροκτικό, αν τα πάρετε τον τελευταίο χρόνο, κύριε Σταυρελάκη, θα καταλάβετε ποιοι ήθελαν να το φημώσουν το στόμα. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τρομοκρατία αυτή η ιστορία. Έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, έτσι. Ακούω διάφορα. Ας δούμε τι πέτυχαν και γιατί τον Σταυρελάκη, γιατί τον συγκεκριμένο άνθρωπο δεν ήταν κανένας μεγάλος δημοσιογράφος, ούτε από τα γνωστά ονόματα, τα κλειδοποιημένα, τα χρυσά, τα golden boy της δημοσιογραφίας. Ούτε διαπλεκόμενος. Ναι, ούτε διαπλεκόμενος. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είχαν δικαιολογία. Αυτό να σημαίνει ότι κάτι είχε στα χέρια του και επειδή είναι γνωστός. Ακούστε και στα Σταυρελάκη. Για να τα λέμε ολόκληρα εδώ πέρα, έτσι. Κάτι είχε στα χέρια του. Κάτι ετοίμασε ο Κάτσης, γιατί είχε πάντοτε τη δυνατότητα να έχει τουλάχιστον καλή ενημέρωση και πληροφόρηση χωρίς να τη δηλίζει και χωρίς να σταματάει. Αυτό κρατήστε το. Και θα σα πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν θα πω συλληπιτήρια απλά. Θα πω ότι αυτοί οι 3, 4, 5 τα κτίνη. Γιατί περί τέτοιων πρόκειται. Παιδιά έχει ο άνθρωπος. Έχει ο γυναίκα, δηλαδή έλεος πια. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Ας κάτσουμε να συζητήσουμε. Πού διαφωνούν και πού συμφωνούν. Ποια ιδεολογία εξυπηρετεί. Τι ιδεολογία είναι αυτή. Τι πρεσβεύουν τελικά. Και ας δούμε ποιος εξυπηρετεί αυτή η ιστορία, κύριε Στραβελάκη. Αρχίζω και υποψιάζομαι αυτό που ο κύριος, ο συνάδελφος ο Γιάννης Δημάρχης, που είναι παλιός νέος στις δημοσιογραφίες, μίλησε για προβοκάτσια. Για να ψάξουμε λίγο την ιστορία. Γιατί δεν είναι τυχαία τα χτυπήματα όταν υπάρχει ένα θέμα. Χθες είχαμε τις φωτιές προχθές, σήμερα ένα χτύπημα στο Γιόλια. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κάτι δεν πάει καλά. Και να έκανα κτισμένο γιατί ξέρω το κάτι προσωπικά. Το δέμα στον Υπουργό. Έλος, δηλαδή. Φαίνεται. Είναι νεκρός μέσα σε ένα μήνα. Κύριε Στραβελάκη, φαίνεται ότι ασυμβίβαστη δημοσιογράφη. Ακούστε του λίγο. Υπουργού, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ακούστε λίγο. Δεύτερος φαίνεται δεύτερος. Λοιπόν ότι ασυμβίβαστη δημοσιογράφη είναι πλέον στο στόχαστρο και ο σκόπαστρο. Κάποιον που εξυπηρετούνται ώστε να μην υπάρχουν οι ασυμβίβαστοι. Ονοείτο. Από εκεί πέρα μπορεί ο καθένας να βγάλει συμπεράσματα. Εγώ απλά να πω ότι αυτό παιδί δεν χωστάει σε κανέναν τίποτα. Μόνος του ήταν, μόνος του πορεύτηκε και ήταν ασυμβίβαστος. Πιστεύετε, κύριε Κεδίκογλου, ότι αν επιδείξουμε ψυχία που επιδεικνύει ο Ψυχιακό. Όχι, κύριε Μαρακάκη, δεν ήταν τρομοκρατικό. Επιδεικνύει ο Ψυχιακό. Αυτό το παραμύθι περί λαϊκών αγωνιστών πρέπει να σταματήσει. Γιατί αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Δηλαδή, χρησιμοποιούν την επαναστατική γυμναστική και δεν πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι αστείο να θεωρούμε ότι έθιξε ο κύριος Γιόλια ιδεολόγο. Πρέπει να είναι εγκληματολογική. Προφανώς και το είπα αυτό, ότι ακόμα και αν αυτή ήταν η δικαιολογία του, δεν μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για να σκοτώσουν έναν άνθρωπο. Οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα, όχι με σφαίρες. Και επειδή πολλά υπόθηκαν για το τροκτικό και ίσως ο καθένας από εμάς με κάποια δημοσιεύματα ίσως να είχε αντιρρήσεις. Αλλά να θυμηθούμε τον Βολτέρο, να θυμηθούμε ότι μπορεί να διαφωνούμε με τον άλλον, αλλά θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα μέχρι θανάτου δυστυχώς, όπως απέδειξε ο Σωκράτης Γιόλιας, το δικαίωμα του καθενός να έχει την άποψή του. Δεν έγραφε μόνο ο Σωκράτης τροκτικό. Μα αυτό πρέπει να δούμε. Δεν είναι ο Σωκράτης ο τροκτικό. Είναι κάποια παιδιά, είναι 5-10. Πρέπει να γίνουμε ένα, όλοι. Δηλαδή σε λίγο θα εμφανίζουν και κάποιους άλλους από το τροκτικό. Αυτό λέμε τώρα. Απολύτως. Να σας ευχαριστήσω όλους πολύ για την συζήτηση που είχαμε σε μια μαύρη μέρα για την Ελλάδα και για τη δημοσιογραφία. Μαύρη μέρα. Που ας ευχηθούμε να μην την ξαναζήσουμε.